Έφτασε ο Σουλτάνος. Βεβαίως, έχει φτάσει και αυτή τη στιγμή είναι ώρα εδώ. Σε μία ώρα περίπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Γερμανό πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρώτο, θα έλεγα, σκαλοπάτι της δύσκολης ανηφόρας που έχει ο Ερντογάν, ή μάλλον οι Γερμανοί με τον Ερντογάν ως προσκεκλημένο τους στην Γερμανία. Θα γίνει μια συζήτηση και κλεισμένων φυσικά των θερών, δεν θα υπάρχουν κάμερες εσωτερικά σε κάθε περίπτωση και μετά έχει γίνει μια, θα γίνει κατά τις ώρα Ελλάδος 7, ώρα 6 δηλαδή δική μας, μια συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Ήταν και το κομμάτι της επίσκεψης του Ερντογάν, το οποίο είχε μείνει ανοιχτό σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι, μια ανοιχτή συζήτηση με τους δημοσιογράφους, με ερωτήσεις και απαντήσεις, ενέχει και ακόμα μέχρι τώρα τον μεγάλο κίνδυνο να το ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν οι δημοσιογράφοι τις απόψεις του κυρίου Ερντογάν για την Χαμάς, τον πόλεμο στη Γάζα και για το ίδιο το Ισραήλ με τον πρωθυπουργό του. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο, θα ήταν ένα επικίνδυνο κομμάτι της επίσκεψης. Η γερμανική διπλωματία και η καγκελαρία ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να κάνει μια συνάντηση με τον τύπο όπου θα γίνουν μόνο δηλώσεις, αλλά ότι οι δημοσιογράφοι θα έχουν και τη δυνατότητα να ρωτήσουν. Βέβαια, εδώ όλοι, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι εκπρόσωποι των Κούρδων, των Τούρκων, του Εβραϊκού Συμβουλίου, οι πάντες θεωρούν ότι σε περίπτωση που ο Ερντογάν επαναλάβει τις εμπριστικές του δηλώσεις που ξέρουμε, που γνωρίζουμε από προηγούμενες φορές, τότε θα πρέπει ο Σόλτς αυτή τη φορά δυνατά να του πει και εκείνη τη στιγμή τις απόψεις της Γερμανίας, να τον διορθώσει δηλαδή και να μην γίνει αυτό το οποίο είχε γίνει όταν είχε έρθει ο Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, και στο τέλος της επίσκεψης είχε πει, και μάλιστα φνηδιάζοντας τους πάντες, ότι το Ισραήλ κάνει ένα νέο ολοκαύτωμα στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης και στη Γάζα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τότε εξαπίνησε τον καγκελάριο, ο οποίος δεν απάντησε. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 24 ώρες για να πει την άποψή του. Νομίζω είχε δώσει μια συνέντευξη στην Bild και είχε πει την άποψή του. Τότε είχε σιωπήσει, κάτι για το οποίο επικρίθηκε πάρα πολύ έντονα. Μάλιστα. Ειρήνη μου, καταρχάς το πρόγραμμα του Ερντογάν περιλαμβάνει μάλλον συναντήσεις με την τουρκική ομογένεια που υπάρχει στο Βερολίνο, η οποία είναι και ακμάζουσα και πολυάριθμη, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συναντηθεί. Είναι μια συνάντηση η οποία πρόκειται να γίνει για 2 ίσως και 3 μέρες. Ο κύριος Ερντογάν έρχεται και ούτε καν θα διανυκτερεύσει. Μάλιστα. Δηλαδή με το που θα τελειώσουν το γεύμα, το επίσημο δείπνο μάλλον, στο οποίο θα γίνουν και είναι ο βασικός κορμός της επίσκεψής του εδώ, θα πάρει το αεροπλάνο του και θα επιστρέψει πίσω στην Τουρκία. Δηλαδή δεν θα διανυκτερεύσει καθόλου. Είναι μια επίσκεψη εργασίας, ούτε καν επίσημη. Ναι. Βέβαια, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και όλες οι συνθήκες ασφαλείας, η αστυνομία, η αστυνομία καταπολέμησης του εγκλήματος, υπάρχουν ακροβολιστές, υπάρχουν ολόκληρα μπλοκ στο κυβερνητικό κέντρο το οποίο είναι αποκλεισμένα, απαγορεύονται οι συναθρήσεις, απαγορεύονται ακόμα και τα αυτοκίνητα να παρκάρουν, τα ποδήλατα, οι πάντες. Και όλα αυτά για μια επίσκεψη ολίγων ωρών. Δηλαδή, φαντάσου να έκανε μια διήμερη επίσημη επίσκεψη ή τριήμερη, τι θα γινόταν? Δηλαδή, θα παρέλυε το Βερολίνο. Ναι, δυστυχώς αυτές είναι οι καταστάσεις. Ξέρεις ότι η Γερμανία έχει πολύ μεγάλο αριθμό Κούρδων, ναι. Έχει μια πολύ μεγάλη τουρκική κοινότητα και επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό Τούρκων οι οποίοι έχουν ζητήσει άσυλο στη Γερμανία γιατί είναι αντικαθεστωτικοί, γιατί αδιαφορούν και έχουν εκδιωχθεί από την Τουρκία και μάλιστα η δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα ανθρώπων που ζητάει άσυλο στη Γερμανία πλέον, η πρώτη είναι η Συρία, η Σύρη. Ναι. Η δεύτερη είναι η Τούρκη και η τρίτη είναι το Αφγανιστάν. Λοιπόν, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αντικαθεστωτικών Τούρκων ή και ανθρώπων οι οποίοι έχουν προβλήματα οικονομικά,
οι οποίοι έρχονται στη Γερμανία για να ζήσουν και βέβαια κάνουν αίτηση ασύλου για να μείνουν. Μάλιστα. Ειρήνη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο ακούγεται τις τελευταίες ώρες και λόγω της επίσκεψης Ερντογάν. Ακούγεται ότι θα ζητήσει τα Eurofighter ο Ερντογάν, γιατί υπάρχει εδώ ένα θέμα, όχι εδώ στην Ελλάδα, ενώ στο ζήτημα αυτό έχει μπλοκαριστεί η αγορά των F-16 από την πλευρά του Αμερικανικού Κογκρέσου και ενδεχομένως να ψάχνει εναλλακτική ο Τούρκος Πρόεδρος και για να τα παρουσιάσει στο εσωτερικό. Υπάρχει κάποια πληροφορία γι' αυτό? Λοιπόν, ερωτήθηκε το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Δεν το επιβεβαίωσα, αλλά ούτε και το διέψευσε. Είπε ότι τα πάντα είναι ανοιχτά και ότι θα δούμε. Εγώ είπε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω ποια είναι η ατζέντα. Είναι μια ανοιχτή ατζέντα όπου θα τεθούν όλα τα πράγματα. Ακόμα θα τεθεί και το θέμα της, και το θέμα της επικύρωσης του πρωτοκόλλου της εισόδου, ένταξης της ναι. Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο βρίσκεται στην κοινοβουλευτική διαδικασία τώρα, βεβαίως, και έχει πάρει χρόνο. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τις χώρες του ΝΑΤΟ και βεβαίως και τη Γερμανία. Είναι μια ανοιχτή ατζέντα, αλλά δεν είναι υπό την έννοια ότι θα υπάρξουν αιτιάσεις ή κατηγορίες. Είναι μια ανοιχτή ατζέντα. Δεν είπε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στη Γερμανία όταν υπάρχει ένα υλικό εξοπλιστικό το οποίο ζητείται. Ναι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν έτοιμος και πρόχειρος να δώσει μια απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ναι, επίσης είναι γνωστό ότι η Γερμανία είναι, αν όχι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος των Τούρκων, ένας από τους πρώτους 2-3 εταίρους. Θα συζητήσουν θέματα εμπορικά και θα συζητηθεί επίσης και το αυτό που μας απασχολεί και εμάς, το μεταναστευτικό. Υπάρχουν πληροφορίες? Το μεταναστευτικό είναι το νούμερο ένα. Ναι. Κακά τα ψέματα, η Γερμανία δέχεται μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι έρχονται μέσω της Τουρκίας, με οποιοδήποτε τρόπο, και μέσω της Τουρκίας και μέσω της Αφρικής. Και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον οικονομικά και πολιτικά να το αντέξει η Γερμανία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιδιώξει ο Σόλτς είναι να συζητήσει την αναθεώρηση της μεταναστευτικής, αυτού του μεταναστευτικού deal το οποίο είχαν υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάσαι, τότε το 2016 ναι. με τον Τούρκο, τότε επίσης Ερντογάν, αλλά τότε ήταν καγκελάριος η Άγγελα Μέρκελ. Λοιπόν, ήταν μια αναθεώρηση αυτού του μεταναστευτικού deal, που οπωσδήποτε περνάει και μέσω. Ήταν η ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι τρεις μέρες πριν στο Βερολίνο ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που επίσης και η Ελλάδα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το deal, σε αυτή τη συμφωνία. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί οπωσδήποτε, είναι μέσα στην ατζέντα. Η Τουρκία επίσης θα ήθελε, και είναι κάτι το οποίο αφορά και τις οικονομικές και τις εμπορικές σχέσεις ναι. μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας, η Γερμανία θέλει να απελευθερωθεί, αν θέλει, από τη βίζα, δηλαδή είναι να έρθει η διαδικασία χορήγησης βίζας για τους Τούρκους που θέλουν να έχουν στη Γερμανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν αιτιάσεις εναντίον των διπλωματικών και προξενικών αρχών στη Γερμανία και στην Τουρκία ότι καθυστερεί, χωρίς να υπάρχει λόγος, φαινομενικός λόγος, η χορήγηση βίζας στους Τούρκους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους της οικονομίας που θέλουν να έρθουν στη Γερμανία ή και το αντίθετο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πονάει πάρα πολύ τη Γερμανία. Μάλλον πονάει πολύ την Τουρκία, διότι οι σχέσεις είναι πάρα πολύ στενές. Ναι. Υπάρχουν γύρω στα 25.000 Γερμανοί επιχειρηματίες οι οποίοι βρίσκονται και κάνουν επιχειρηματική εργασία στη Γερμανία, στην Τουρκία. Δηλαδή εκεί τις επιχειρήσεις τους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο θέλουν οι Τούρκοι οπωσδήποτε από τη Γερμανία, δηλαδή να υπάρξει μία απλοποίηση των όρων αντιληπτό, που υπάρχει, ναι. γίνεται αυτή
αντιλαμβάνομαστε ότι είναι κάτι το οποίο για τους Τούρκους είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από αυτό το τελευταίο μόνο που είπες, ότι είναι αντιληπτό πως όλες οι φωνές που έλεγαν γιατί τον καλείς πέρασαν στην άκρη. Όταν υπάρχουν τόσα μεγάλα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, προφανώς και η διπλωματία κάνει τα στραβά μάτια σε πολλές περιπτώσεις. Είναι μία από τις επισκέψεις οι οποίες εγώ εξ όσων θυμάμαι έχει δημιουργήσει τον μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος. Διότι δεν είναι μόνο τα επιχειρήματα λογικής, αλλά είναι και τα επιχειρήματα τώρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στη Γάζα, έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και τον τρόπο με τον οποίο κάνει την πολιτική της στη Γάζα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Κούρδοι, υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβες μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι φιλοπαλαιστίνοι εδώ στη χώρα. Η Γερμανία έχει και τα βαρύδια της από τα ιστορικά βαρύδια. Τα γνωστά βαρύδια. Το παρελθόν και όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο συνοδεύει αυτή την επίσκεψη. Θα πρέπει να δούμε, για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε στις 6 ώρα Γερμανίας, δηλαδή 7 η ώρα Ελλάδας, σε αυτή την περίφημη συνέντευξη τύπου, τι ακριβώς θα πει. Είμαι σίγουρη ότι θα ρωτηθεί για τη Γάζα. Είμαι σίγουρη ότι θα ρωτηθεί και για τις σχέσεις, πώς αυτός βλέπει όλο αυτό. Λοιπόν, με πολύ μεγάλη αγωνία προσωπικά περιμένω να δω απαντήσει. Όχι μόνο εσύ, Ειρήνη, μου να είσαι σίγουρη, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για το ρεπορτάζ, το πάντα αναλυτικότατο. Ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.